πηγαίνει στα παλιά ιατρία του ΕΟΠΗ ή του ΙΚΑ, τα πιο παλιά, τα οποία τώρα ονομάζονται παιδί και μπορεί να γράφει τα φάρμακά του. Σωστά. Προοδευτικά από σήμερα. Χωρίς να του κοστίζει κάτι. Χωρίς. Προοδευτικά από σήμερα, ήδη και από προφέρει λειτουργούσαν αρκετά, αλλά σήμερα πια στην πρώτη υγειονομική περιφέρεια που είναι και μεγάλη θα λειτουργούν όλα. Γιατί από τις 7 το πρωί γίνονται οι πράξεις αναλύσεις. Και σε όλη την Ελλάδα. Και σε όλη την Ελλάδα, βεβαίως. Προοδευτικά σήμερα, αύριο σε όλη την Ελλάδα θα λειτουργούν. Γιατί από την ώρα που τελείωσε η διαθεσιμότητα την περασμένη Πέμπτη, έχει μια γραφειοκρατική διαδικασία για να εκδοθούν τα ΦΕΠ και να πάρουν τις πράξεις ανάληψης οι γιατροί οι οποίοι αναλαμβάνουν τα καθήκοντα. Λοιπόν, κατά συνέπεια, από σήμερα προοδευτικά μπαίνει σε λειτουργία εκ νέου το σύστημα. Το σύστημα είχε να λειτουργήσει 4 μήνες. Ήταν 3 μήνες απεργίας και 1 μήνες διαθεσιμότητας. Από σήμερα λοιπόν, στα πολυατρία τα πρώην του ΕΟΠΗ, τα νυν παιδί, μπορεί ακόμα να μπαίνει να κάνει συνταγογράφηση. Και μέσα στις επόμενες μέρες θα αρχίσουν και φυσικά να τους εξετάζει ο γιατρός, έτσι. Αλλά μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεκινούν να λειτουργούν και τα εργαστήρια. Μισό. Επί του παρόντος πηγαίνουν μόνο για συνταγογράφηση. Δεν πάνε για έκτακτα περιστατικά. Τι είναι τα έκτακτα. Έκτακτα που έχουν πρωτοβάθμια χαρακτήρα. Πρωτοβάθμιο χαρακτήρα. Βεβαίως μπορεί να πάνε και έκτακτα. Μπορεί να πάνε. Βεβαίως. Αφού είναι οι γιατροί μέσα. Να του εξετάσουν. Κάτσε να πάρω, παίρνω το τηλέφωνο που παίρνει. Έχει ένα τηλέφωνο να παίρνει για. Ναι, αλλά από χθες το πρωί που το παίρνουμε συνέχεια είναι κάτι. Βουίζει όμως. Του ΕΟΠΗ το τηλέφωνο παίρνει τώρα. 2-10-38-03-470, όπου υποτίθεται ότι το Υπουργείο καλεί τους πολίτες να παίρνουν για να ραντεβού. Ωραία, το πείτε μου κάτι. Σε πόσο χρόνο. Τώρα μιλάμε για το παιδί εδώ. Για το παιδί. Σε πόσο χρόνο σας άκουσα να λέτε ότι. Το τηλέφωνο αυτό, η τηλεφωνική γραμμή, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, λειτουργεί για ραντεβού με, με τους γιατρούς. Αυτό λέω. Αυτό λέω και εγώ. Το οποίο το τηλέφωνο. Για το παιδί λέμε τώρα, για το παιδί. Ναι, για το παιδί λέω και εγώ. Εντάξει. Πάμε τη σειρά. Πες μου, κύριε Καμπουράκη. Πρώτον, επανέρχομαι σε αυτό που λέει ο Γιώργος. Τα τηλεφωνικά ραντεβού, πώς τα κλείνονται. Τα τηλεφωνικά παλιά ραντεβού. Παλιά ξέρανε ότι. Και αυτά τα τηλέφωνα. Ισχύουν τώρα οι γραμμές, οι πενταψήφιες. Μάλιστα. Και για το παιδί από σήμερα. Και μπορεί να κλείσουν ραντεβού στα κέντρα του παιδί. Όπως κλείνανε πριν από τον ΕΟΠΗ. Δεύτερον, παλιά πηγαίναμε στον ΕΟΠΗ και παλιότερα στο ΙΚΑ και μας δίνανε και μας κάνει για μια εξέταση αίματος. Όλα αυτά απλές θα τα κάνει το παιδί όλα. Θα τα κάνει. Βεβαίως. Τώρα μπορεί να τα κάνει. Κοιτάξτε, σήμερα ξεκινάνε γιατί τη συνταγογράφηση. Τη σήμερα ξεκινάει πρώτη μέρα. Άρα να πούμε προοδευτικά θα μήνα μπουν εξετάσεις. Όχι, ένα μήνα νωρίτερα. Μέσα στην άλλη εβδομάδα θα ξεκινάνε και εξετάσεις. Βεβαίως. Θα κάνουν και εξετάσεις. Έχετε αντιδραστήρια, έχετε πάρει τα υλικά, έχετε πάρει όλα. Αυτό κάνουμε από σήμερα που ξεκινάει τη λειτουργία. Πάμε στο η διαφορά με το πριν. Να δούμε, είναι έτοιμοι να υποδεχτούν τον κόσμο. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στην κυρία Διευθύντρια. Σταδιακά ομαλοποιείται η λειτουργία των πολυατρίων του παιδί που άνοιξαν την περασμένη Πέμπτη. Εδώ στο παιδί, στη πολυατρία, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, είναι σχεδόν έτοιμη, μας λέει και η υπεύθυνη κυρία Ζαμάγια. Δηλαδή τα μηχανήματα, τα εξεταστήρια, τα εργαστήρια όλα λειτουργούν κανονικά. Κάποια οργανωτικά θέματα έλειπαν, όπως οι σφραγίδες για παράδειγμα που πήραν σήμερα το πρωί για τρεις αχαίρια τους για να μπορούν να υπογράψουν συνταγές. Μας έλεγαν γιατροί ότι σε κάποια άλλα πολυατρία του παιδί υπάρχουν ορισμένα προβλήματα, όπως είναι ακόμη η στελέχωση. Δηλαδή σε ορισμένες ειδικότητες υπάρχουν λήψεις. Για μισό λεπτό, ρε παιδιά, δύο λεπτά. Για μισό λεπτό. Να θυμίσουμε ότι οι γιατροί που θα στελεχώσουν τα πολυατρία πρέπει μέσα σε ένα μήνα να προσκομίσουν τη βεβαίωση από την εφορία ότι έχουν κλείσει το ιδιωτικό τους ιατρείο. Εντάξει, θα έχουν το κάνουν αυτό, αλλιώς θα τους διώξουν. Οπότε χρειάζονται κάποιες μέρες. Λοιπόν, μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ, πριν πάμε στην διευθύντρια. Δεν μπορεί, προφανώς, επειδή ήταν 7.000 του ΕΟΠΗ γιατροί και είναι 2.500 αυτούς που βάλετε μέσα, 3 στο παιδί, οι υπόλοιποι δεν ήρθανε. Ήταν 5.000 για την ΕΟΠΗ και ήρθαν οι 2.500. Ήρθαν οι 2.500. Άρα δεν μπορεί να δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο. Με 2.500 λείπουν οι γιατροί. Ήταν 5.000 που δουλεύανε 5,5 ώρες την ημέρα, ναι, και είναι 2.500 που δουλεύουν 7 ώρες την ημέρα. Μάλιστα. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Γιατί παράλληλα έχουν προσθεθεί οι συμβεβλημένοι περισσότεροι από έξω και άρα ένα μεγαλύτερο έχει κομμάτι πάει και από ό,τι έχει προσυμφορηθεί. Άρα μην ανησυχείτε, το σύστημα θα λειτουργήσει. Κυρία Διευθύντρια, για πέστε μας τώρα τι προβλήματα αντιμετωπίζετε εσείς στο ΑΣΝΑΕΚ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ξεκινάμε σήμερα. Καλωρίζει εκεί. Ευχαριστώ. Σήμερα έγινε και η ανάληψη της. Έχει γίνει σήμερα η πράξη ανάληψης της υπηρεσίας των γιατρών. Δόθηκαν οι σφραγίδες. Μπορεί να έρχεται ο κόσμος σήμερα να γράφει συνταγές. Από σήμερα, όχι μόνο να γράφει συνταγές, θα μπορεί να γίνει και διάγνωση σε κάποιους ασθενείς. Χρειάζεται ραντεβού ή κάποιος. Πώς γίνεται η διαδικασία. Κανονικά πρέπει να δουλέψει με ραντεβού
και να μην γυρίσουμε σε πρωτογονικές καταστάσεις. Αυτό όμως δεν είναι έτοιμο να γίνει αυτή τη στιγμή. Πιστεύω την άλλη εβδομάδα θα μπορεί να λειτουργήσουμε τα πενταψήφια, θα δοθούν δηλαδή τα ονόματα των γιατρών και τα ωράρια τους για να μπορούν οι άνθρωποι, οι ασθενείς. Άρα από την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε τα πενταψήφια τα οποία θα τα ανακοινώσουμε και εμείς, όπου μπορεί να κλείνει ο κόσμος ραντεβού. Ναι, ναι. Ναι, σήμερα τους δεχόμαστε, αυτές τις μέρες τους δεχόμαστε χωρίς ραντεβού. Να σας πω. Ναι. Δηλαδή σήμερα αυτοί που λέγανε δεν βρίσκουν συμβιβλημένο γιατρό και τους ζητάνε 10 ευρώ που λέγανε σε άλλη εκπομπή. Ναι. Μπορούν να πάνε στο Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο παιδί και να γράψουν τις συνταγές σε όλα τα πρώην του ΕΟΠΗ. Σχεδόν σε όλα. Σχεδόν σε όλα. Σε όλα. Χωρίς ραντεβού. Σήμερα χωρίς ραντεβού. Τα ραντεβού θα μπουν προοδευτικά από την άλλη εβδομάδα. Γιατί, να το εξηγήσουμε γιατί, για να μην γίνονται παρεξηγήσεις. Γιατί πρέπει πρώτα να έχουν πάει να αναλάβουν οι γιατροί υπηρεσία, να καταγράψουμε ποιοι γιατροί έχουν αναλάβει υπηρεσία, να στείλουμε αυτά τα ονόματα των γιατρών και τα ωράρια τους σε εταιρείες για να μπορούν να κλείνουν το ραντεβού. Να ρωτήσω κάτι. Ανθρώπινα, όλα ανθρώπινα τα ανθρώπινα, εντάξει, το θέμα να δουλέψει στο σύστημα για να εξυπηρετείται ο κόσμος. Τέσσερις μήνες κλειστό ήταν και σήμερα ξεκινάνε. Μου για να μπράβο. Ξέρετε πόσοι είχαν προβλέψει ότι δεν θα ξανάνοιγαν τα πολυγιατρία, το θυμάστε. Εμείς χαιρόμαστε αν εξυπηρετείται ο κόσμος πάντως επειδή είσαστε έτοιμος να αμφισβητήσετε και τη δική μας. Δεν είπα για εσάς, κύριε Κονέα. Εσείς είναι γνωστό ότι πάντα εξαιρετικά καλοπροαίρετος και εξαιρετικά ευγενής και εξαιρετικά υποστηρικτικός και εξαιρετικά. Ανησυχώ με αυτά τα εξαιρετικά. Προφανώς τα παλιά τηλέφωνα του ΕΟΠΗ σας ενημερώνουμε ότι δεν. Ποια παλιά τηλέφωνα? Τα 3804 που είναι του παλιά του ΕΟΠΗ που κλείνανε ραντεβού δεν υπάρχει. Του ΕΟΠΗ τα τηλέφωνα. Ακούστε, το ΕΟΠΗ έχει. Το 380370, κυρία Διευθύντρια, είναι τηλέφωνο που μπορεί να κάνει ραντεβού. Νομίζω ότι θα γίνει με τα πενταψήφια. Ο ΕΟΠΗ έχει τα πενταψήφια. Το τηλέφωνο που λέτε διαρκώς είναι αυτό που βγάλαμε από τον ΕΟΠΗ για να ενημερώνουμε για τους συμβεβλημένους γιατρούς που έχουν ακόμα τις σκέψεις ελεύθερες. Όμως ούτως ή άλλως από σήμερα, Γιώργο μου. Αυτό μπαίνει σε δεύτερη προτεραιότητα. Αυτό ήταν μια έκτακτη συνθήκη την εποχή που ήταν κλειστά. Γιατί ο κόσμος που θέλει να βρει, να γράψει τη συνταγή του από σήμερα και δεν θέλει να πληρώσει 10 ευρώ στον γιατρό, πάρει το αυτοκίνητό του, πάει τώρα στο Λεωφόρο Αλεξάνδρας και γράφει τη συνταγή του. Δεν θα του πει η διευθύντρια δεν έχει ραντεβού, φύγε. Όχι, ρε παιδάκι, τώρα ξεκινάμε, δεν έχει το ραντεβού. Μπαίνει και τώρα. Όχι, για τώρα. Την άλλη εβδομάδα θα ανακοινώσουμε. Την άλλη εβδομάδα θα ανακοινώσουμε ότι από σήμερα, παιδιά, μπήκαν σε λειτουργία τα πενταψήφια. Και πριν πάτε για να μην ταλαιπωρηθείτε και ταλαιπωρείτε και τους γιατρούς και περιμένετε δύο ώρες, θα κλείνετε ραντεβού και θα πηγαίνετε και θα σας κάνουν στεογράφους και εξέταση. Ό,τι να κάνεις. Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Θεωρητικώς στην πρωτοβάθμια θα πηγαίνεις και για έκτακτο περιστατικό. Ναι. Πού θα ξέρει ο άλλος ποιο είναι έκτακτο να πάει στην πρωτοβάθμια ή να πάει στο νοσοκομείο στην δευτεροβάθμια κατευθείαν. Να πάει στον Ευαγγελισμό. Ένα λεπτό. Όταν κάποιος έχει κάτι σοβαρό και πάρει το ΕΚΑΒ. Μάλιστα. Το 166. Ωραία. Το ΕΚΑ θα τον πάει στο νοσοκομείο. Θα τον πάει στο νοσοκομείο. Βέβαια. Θα τον πάει στα πήγονται περιστατικά. Αν ξεκινήσει μόνος του, όμως θα πάει στην πρωτοβάθμια. Αν ξεκινήσει μόνος του και πει κάτι αισθάνομαι άσχημα, ή όταν θα ξαναλειτουργεί πλήρως το σύστημα. Ναι. Ή θα πάρει τον οικογενειακό του γιατρό τηλέφωνο, γιατί έχουμε να πάρουμε τους οικογενειακούς γιατρούς όσο θέλουμε. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Και θα του πει ο οικογενειακός γιατρός, επειδή ξέρει και το ιστορικό του, αυτό δεν μου αρέσει που έχεις, γιατί ξέρω έχεις κάτι άλλο πέρσι και ανησυχώ. Πήγαινε κατευθείαν στο νοσοκομείο. Ή θα του πει ο γιατρός πήγαινε στο Λεωφόρο Αλεξάνδρας, εξετάσεις για γιατρός τώρα που εφημερεύει. Γιατί ακόμα δεν μου φτάσει η εφημερία. Τώρα είμαστε την πρώτη μέρα, λέω έτσι. Μάλιστα, εφημερίες. Σε έξι μήνες που θα γίνει η συγχώνευση των πολυατρίων, θα έχουμε εφημερίες στα πολυατρία. Δεν είναι ακόμα η ώρα του. Έξι μήνες. Τα έχουμε πει από τον νόμο. Στον νόμο τα γράφουμε μέσα αυτά. Είναι γραμμένα. Ναι. Παιδιά, δεν γίνονται θαύματα στις 24 ώρες. Όχι, εντάξει. Θέλω να σας πω και κάτι. Και δεν θέλω να το πω έτσι περί αυτολογώντας για μένα και κυρίως τον κύριο Μπέζα που έτρεξε τόσο πολύ, γιατί αυτό ανήκουν πιο πολύ τα ίδια. Η διαθεσιμότητα στο ελληνικό δημόσιο σε όλα τα άλλα υπουργεία κρατάει 8 μήνες. Και βλέπετε και μετά από τους 8 μήνες πολλά πράγματα κάνουν εβδομάδες για να στρώσουν.